Θα δούμε τις σκέψεις του για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο, τις πρώτες πράξεις πολιτικής που θα έχει ενώπιον της η νέα κυβέρνηση. Θα συζητήσουμε για τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον κύριο Τατάρ, τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει για επανεκκίνηση του Κυπριακού και άλλα ζητήματα πολιτικής υφής, όπως την κατάσταση στον Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά και τα χθεσινά επεισόδια στο ΤΕΠΑΚ. Πάμε να τον καλωσορίσουμε. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στο ΡΙΚ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη μας συνάντηση μετά την εκλογή σας. Να σας συγχαρούμε, να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνετε, γιατί αν είναι πετυχημένη η δική σας διακυβέρνηση, αυτό συνεπάγεται και θετικά πράγματα για τον τόπο μας. Κάτι πολύ ευχόμαστε. Αυτός είναι ο στόχος και, αν θέλετε, το μεγάλο στοίχημα για μένα, για την νέα διακυβέρνηση του τόπου, είναι να υλοποιήσουμε όσα έχουμε υποσχεθεί στον Κυπριακό λαό. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αγαπητέ Ανδρέα, θα ήθελα να πω ότι και ο δικός σας ρόλος είναι σημαντικός και η κριτική είναι καλοδεχούμενη. Μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας όλες οι απόψεις είναι σεβαστές και προσβλέπω και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να υπάρξει μια σχέση, πάντα διασφαλίζοντας ότι ο καθένας μας έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω προσωπικά που είστε απόψε εδώ μαζί μας, γιατί μας δίνετε την ευκαιρία να κλείσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον κύκλο των εκλογών και να μπούμε έτσι με έναν ομαλό τρόπο στη συνέχεια. Ξέρεις, δεν ενδεχομένως να είμαι επηρεασμένος από την ιδιότητά μου ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και παρόλο που συζητώντας με κάποιους φίλους, με κάποιους συνεργάτες μου, είχαν προτρέψει να σκεφτώ αν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η συχνή δημόσια παρουσία. Είμαι κάποιος που πιστεύω ότι μέσα από το διάλογο με όλους εσάς, τους λειτουργούς του τύπου, επικοινωνώ και με τον Κυπριακό λαό. Και είναι κάτι που έκανα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και θέλω να συνεχίσω στο βαθμό που μπορώ ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και μέσα από τις συχνές επαφές, τις συνεντεύξεις, τις συζητήσεις με όλους εσάς. Σε λίγες μέρες αναλαμβάνετε και επίσημα τα καθήκοντά σας. Ποια είναι τα συναισθήματα? Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι την μεγάλη ευθύνη, γιατί πρόκειται για μεγάλη ευθύνη. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις προσδοκίες της κοινωνίας. Υπάρχουν αρκετές, ψηλές θα έλεγα, προσδοκίες. Και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη αυτό το δεδομένο που κάνω και τις επιλογές μου και για το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά την ίδια στιγμή, και αυτό κάνουμε όλο αυτό το διάστημα, δεν είναι μόνο οι επιλογές όσον αφορά τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι και η προετοιμασία, έτσι ώστε από την πρώτη μέρα να είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε δουλειά προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις που η ίδια η κοινωνία μας έχει αναδείξει ως προτεραιότητα. Είναι αυτά τα δύο ζητήματα που θα ήθελα να συζητήσουμε στην αρχή, το νέο Υπουργικό Συμβούλιο και οι πρώτες πολιτικές πράξεις. Απλά επειδή η συζήτηση ήδη εξάγεται με έναν τρόπο αυτές τις ημέρες με τα ονόματα πάνε και έρχονται, αν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση, κύριε Πρόεδρε, και αν επιθυμείτε να το ανακοινώσετε απόψε, θα γίνουν ανακοινώσεις όσοι ήθιστε, γιατί το έχω ψάξει και εγώ ίδιος. Είδα γιατί σήμερα και τις δουλειές. Λέω, μπορεί να θέλετε να πείτε για έναν υπουργό απόψε ή κάτι. Να υπάρχει ή οποιαδήποτε, αν θέλετε, να λέγονται ονόματα, δεν είναι ούτε σωστό. Αλλά θα προχωρήσω όσο είναι η πρακτική, τη Δευτέρα μάλλον. Μπορούσα να το κάνω και νωρίτερα, αλλά αντιλαμβάνομαι το Σαββατοκυριακό λόγω και τη αργία τη Δευτέρα κάποια μέσα δεν λειτουργούν, δεν θα υπάρχουν εφημερίδες και το κάθε εξής. Άρα θα προχωρήσω, επαναλαμβάνω, όσο προβλέπετε πριν την δική μου ορκή. Άρα δεν θα θέλατε, αν έχει κλειδώσει κάποιο όνομα. Έχουν κλειδώσει ονόματα, έχουν ενημερωθεί άτομα τα οποία θα είναι μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Θέλω να αναφέρω, γιατί ήταν ένα θέμα συζήτησης και κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα και είναι συνέχεια. Είπα προηγουμένως, αυτά που υποσχέθηκα θέλω να τα κάνω. Μέσα από το διάλογο μου με την κοινωνία, αυτό που ένα από τα βασικά συμπεράσματα ήταν η ανάγκη να δούνε τεχνοκράτες, να δούνε νέα άτομα να αναλαμβάνουν, αν θέλετε, τα χαρτοφυλάκια της κυβέρνησης. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο που κινήθηκα, με απόλυτο σεβασμό και προς όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και αυτούς που με στήριξαν και αυτούς που δεν με στήριξαν, και αναγνωρίζω, θέλω να είμαι ξεκάθαρο, στο σημαντικό ρόλο και των βουλευτών και των αξιωματούχων των κομμάτων, απλά ανταποκρίνομαι σε αυτό που η κοινωνία μέσα από την ψήφο της για να με κλέξει στην Προεδρία της Δημοκρατίας αναμένει από μένα, ότι θα κινηθώ στο πλαίσιο που έλεγα προεκλογικά. Απλά ένιωσα να το αναφέρω κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα, ότι
υπάρχουν δύο σημεία που ενοχλούν την κοινωνία. Το πρώτο είναι η αντίληψη, η εντύπωση, ενδεχομένως η πραγματικότητα, ότι τους θυμόμαστε μόνο πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογικές διαδικασίες, πάμε στον κόσμο, ζητούμε την ψήφο τους, λέμε πολλά και την επομένη των εκλογών τους ξεχνάμε. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στην κοινωνία και όλους εμάς που συμμετέχουμε στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτά τα δύο θέματα θέλω μέσα από τη διακυβέρνησή μας όσο το δυνατόν, σε μεγαλύτερο βαθμό, να τα αντιμετωπίσουμε μέσα από τις ενέργειές μας. Ωραία. Απλά για να το κλείσουμε αυτό και να πάμε στο θέμα των κριτηρίων, δεν θα θέλατε να ανακοινώσετε κάποιο Όχι, πρόσωπο. Δεν, ωραία, δεν, απόψη. Δεν θα ανακοινώσω. Στο θέμα αυτό με τα κριτήρια. Όπως βλέπετε να έχουν διαμορφωθεί τα μέχρι στιγμής δεδομένα για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια που είχατε θέσει. Ναι, ικανοποιούνται. Ή μπορεί να υπάρξει κάποια ευελιξία χωρίς να λιώνεται η γενικότερη φιλοσοφία. Τα πράγματα αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ναι ότι ικανοποιούνται αυτά τα κριτήρια που δημόσια έχω αναφέρει. Ωραία. Και πάμε σε αυτό με τους τεχνοκράτες και τα κομματικά στελέχη. Κάποιος, εγώ θα σας βάλω αρκετά ζητήματα πάνω σε αυτό το θέμα και να τα συζητήσουμε ναι, μαζί. Φυσικά. Κάποιος λέει καλά. Δεν υπάρχουν και πρωτοκλασάτα κομματικά στελέχη που να είναι ικανοί άνθρωποι, να έχουν και όρεξη να προσφέρουν στον τόπο. Γιατί να τους αποκλείσουν, το ένα. Το άλλο είναι σαν να στέλνουμε ένα μήνυμα σε κάποιους να μην αναμειχθούν, να μην διεκδικήσουν ηγετικές θέσεις στα κόμματα. Από την άλλη, λέμε για τεχνοκράτες. Ωραία, ο πολιτικός όμως θα πάει να κάνει τη δουλειά του τεχνοκράτη ή του ακαδημαϊκού, άρα γιατί οι τεχνοκράτες να έρθουν να κάνουν τη δουλειά του πολιτικού. Τι θέλει και αυτό το θέμα. Γιατί να μην είναι ένας συνδυασμός. Γιατί να υπάρχει αυτός ο αποκλεισμός. Και υπάρχει, αν θέλετε, η μορφή ότι ο κύριος Χριστοδουλής προεκλογικά μιλούσε για ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες, ενώ με αυτά τα κριτήρια είναι ως αν να τίθενται κάποιοι αποκλεισμοί. Είναι πάρα πολύ εύστοχα όλα τα ερωτήματα που έχετε θέσει. Τα βάλα μαζί για να μην θεωρηθεί ότι είναι. Και φυσικά, και το είπα και προηγουμένως, υπάρχουν καταξιωμένα κομματικά στελέχη. Υπάρχουν καταξιωμένοι βουλευτές και βουλεύτριες οι οποίες ναι μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στα καθήκοντα που απαιτούνται για ένα υπουργό. Και αν δεν είχα αυτή την προσέγγιση μπορώ να σας πω πάρα πολλά ονόματα και δημόσια τα οποία μπορούν και από τα κόμματα που με στήριξαν και από τα κόμματα που δεν με έχουν στηρίξει. Έχω πει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για την απέτηση, αν θέλετε, της κοινωνίας να δούνε τεχνοκράτες, οι οποίοι όμως, και το έχω πει αγαπητέ Ανδρέα, έχουν πολιτική αντίληψη. Άρα δεν αποκλείεται κατά ανάγκη κάποιος που είναι σε ένα κομματικό χώρο, αλλά την ίδια στιγμή, αν θέλετε, η ενασχόληση του με την πολιτική δεν είναι η επαγγελματική του δραστηριότητα. Κάτι πάνω σε αυτό με την κοινωνία. Επαναλαμβάνεται ότι η κοινωνία μου έστειλε αυτό το μήνυμα και εγώ το έλαβα και θέλω να το ικανοποιήσω. Πρέπει πάντα όμως ο ηγέτης να ακολουθεί τα μηνύματα της κοινωνίας ή καμιά φορά πρέπει να μπει αυτός μπροστά να χαράξει το δρόμο να δείξει στην κοινωνία ότι εδώ πρέπει να πορευτούμε. Φυσικά και ο ηγέτης θα πρέπει να βγει μπροστά, ειδικά στα μεγάλα θέματα. Στα μεγάλα θέματα που έχουμε να διαχειριστούμε αύριο, είτε αυτό αφορά το Κυπριακό, είτε αυτό αφορά την οικονομία. Εξάλλου, αγαπητέ Ανδρέα, αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στην κοινωνία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις επί των θεμάτων ουσίας. Το θέμα του σύνθεσης του Υπουργικού είναι κάτι άλλο. Για παράδειγμα. Και εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Πάμε στο Κυπριακό. Στο Κυπριακό υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις. Πάμε στα τετράμινα. Πάμε στα θέματα της ακρίβειας. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ανάμεσα στην κοινωνία και εκεί είναι ο ηγέτης ο οποίος θα πρέπει να βγει μπροστά να τοποθετηθεί. Τι είναι το βασικό ζητούμενο για ένα ηγέτη, οποιοδήποτε ηγέτη σε οποιαδήποτε χώρα, να τον εμπιστευτεί ο λαός. Γιατί όταν έρθουν τα δύσκολα και ο ηγέτης θα βγει μπροστά να τοποθετηθεί, θα μπορεί να κερδίσει τον λαό αν έδειξε με τις πράξεις του σε αυτά τα μικρά, αν θέλετε, γιατί η σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μια κορυφαία πολιτική πράξη, αυτοί που θα κληθούν να υπηρετήσουν, θα υπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο προεκλογικό πρόγραμμα. Δεν θα ακολουθήσουν προσωπική επιλογή, δεν θα ακολουθήσουν προσωπικές πολιτικές. Άρα για μένα είναι στοίχημα να κερδίσω την εμπιστοσύνη του κυπριακού λαού. Ξέρετε, αυτή η προεκλογική εκστρατεία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ενδεχομένως είναι η πρώτη φορά στα δεδομένα των προεδρικών εκλογών που έχουμε την εκλογή κάποιου ο οποίος δεν στηρίχθηκε από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, κάποιου όπου η υποψηφιότητά του δεν ήταν υπό την αίρεση στήριξης κάποιων κομματικών χώρων. Άρα έχω πάρει αυτή την πρώτη ψήφο εμπιστοσύνη από τον Κυπριακό λαό. Θέλω να κλειδώσω
αυτή την εμπιστοσύνη, να την ενισχύσω για να μπορώ αύριο σε αυτά τα μεγάλα, όταν βγω στον κυπριακό λαό, στα δύσκολα θέματα, στα διλήμματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί θα έχουμε διλήμματα, να μπορεί να ακολουθήσει και να δεχθεί, αν θέλετε, τις προτροπές, αυτό που ο ηγέτης θεωρεί ότι είναι σωστό να γίνει για τη χώρα. Είπατε ότι οι υπουργοί θα κληθούν να εφαρμόσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα. Φυσικά. Και όχι προσωπικές πολιτικές. Φυσικά. Εάν όμως έρθει ένας υπουργός και σας πει, κύριε Πρόεδρε, δεν το έχουμε λάθος ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Και πρέπει να πάμε με άλλη. Όχι όμως. Του δείχνετε την πόρτα της εξόδου ή αν είναι τεκμηριωμένο εσείς. Όχι όμως εσείς. Αλλαγή φιλοσοφίας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αν έρθει ένας υπουργός, σε 2 χρόνια ο υπουργός εξωτερικών και μου πει, ξέρεις, πρέπει να αλλάξουμε τη βάση λύσης του Κυπριακού, πρέπει να φύγουμε από τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και να πάμε στα 2 κράτη, στον ενιαίο κράτος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, αγαπητέ Άντρε. Αν έρθει κάποιος υπουργός υγείας στους 6 μήνες και μου πει, ξέρεις, πρέπει να καταργήσουμε το Γενικό Σύστημα Υγείας. Αυτό είναι αλλαγή φιλοσοφίας, είναι αλλαγή πολιτικής και δεν μπορεί να συνεχίσει. Φυσικά και στην πορεία ο υπουργός, ο οποίος θα έχει την καθημερινή τριβή με τα θέματα, φυσικά και θα έχω επαφή και ναι, είμαι έτοιμος να συζητήσω ακόμη. Ξέρετε κάτι που κάνουμε αυτό το διάστημα, για να σας το πω, είναι και μια είδηση. Μελετούμε τα προγράμματα όλων των αντιποψηφίων μας. Και υπάρχουν μέσα, προτάσεις, ναι, και υπάρχουν προτάσεις πάρα πολύ καλές που θα τις αξιοποιήσουμε σε πολλά των θεμάτων. Θα αξιοποιηθούν αυτές οι προτάσεις, γιατί θεωρούμε ότι είναι προς όφελος της κοινωνίας. Ξεχωρίσατε κάποια πρόταση ή κάποιο πρόγραμμα συνυποψηφίου σας? Υπάρχουν για παράδειγμα κάποιες, θα σας πω συγκεκριμένα κάτι που έβλεπα. Θα σας πω σήμερα που έβλεπα κάτι. Θυμάμαι όταν είχα συνάντηση με τον κύριο Αχιλλέα Δημητριάδη. Μου είχε αναφερθεί, είχε αναφέρει, έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα των αγνωμένων. Αυτή την επιτροπή αλήθειας. Σήμερα πηγαίνοντας, πριν να πάω στην συνάντηση με τον κύριο Τσατάρ, έψαξα να δω πιο συγκεκριμένα για να φρεσκάρω και την μνήμη μου για αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση. Η οποία, και πηγαίνοντας στη συνάντηση με τον κύριο Τσατάρ, αναφέρθηκα ειδικά στο θέμα των αγνωμένων, γνωρίζοντας και τη δική του, ο πατέρας του κύριου Τσατάρ ήταν στην Διερευνητική Επιτροπή, εκπρόσωπος της τουρκοκυπριακής κοινότητας, και συζητήσαμε αυτό το θέμα των αγνωμένων, έτσι ώστε σταδιακά να δούμε αυτή η ιδέα του ανθυποψηφίου μου, του κυρίου Δημητριάδη, είναι στο πρόγραμμα θα του. Μπορούσατε θα μπορούσατε να του εισηγηθείτε να τον αναλάβει κιόλας ή θα πάτε? Δεν αποκλείω, δεν λειτουργώ με αποκλεισμούς. Άρα είναι κάτι που θα βάλετε μπροστά αυτή την προβλήση. Ακριβώς. Και όμως η συζήτηση σήμερα, όταν αναφέρθηκα εγώ στο θέμα των αγνωμένων, λέγοντας ότι είναι ένα ανθρωπιστικό θέμα, επηρεάζει Ελληνοκύπρους, επηρεάζει Τουρκοκύπρους, δεν έχει καμία απολύτως πολιτική διάσταση. Ήταν κάτι το οποίο προήλθε από μελετώντας την πρόταση του κυρίου Αχιλλέα Δημητριάδη. Και οι άλλοι ανθυποψήφοι μου έχουν προτάσεις οι οποίες θεωρώ είναι σημαντικές. Ωραία. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, επειδή ακούστηκαν διάφορα για λίστες από κόμματα, σας έδωσαν τις εισηγήσεις τους και τελικά πόσες θέσεις αναλογούν στα δεν κόμματα που σας στήριξαν? Δεν υπάρχει αναλογία θέσεων. Μου έδωσαν εισηγήσεις. Ναι, μου έδωσαν εισηγήσεις και ζήτησα εισηγήσεις και από χώρους όπου δεν με στήριξε. Μου έδωσαν εισηγήσεις, όλα αυτά εγώ τα έχω επεξεργαστεί και οι τελικές αποφάσεις είναι δικές μου. Άρα έχουμε όπως επίσης ακόμα και η ευθύνη της επιτυχίας ή της αποτυχίας ενός υπουργού μόνο εμένα θα βαραίνει. Πρώτες πράξεις πολιτικής. Κυπριακό. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει, βλέπω το τελικό προσχέδιο του κειμένου το οποίο θα εργαστούμε για την ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένας πρωταγωνιστικός παράγοντας, να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Είναι ευτυχή συγκυρία ότι ο κ. Κουτέρες θα είναι στις Βρυξέλλες. Έχουμε ζητήσει συνάντηση, δεν έχουμε απάντηση μέχρι στιγμής, αλλά σίγουρα μέσα στο γεύμα εργασίας θα έχω την ευκαιρία. Ελπίζω να υπάρξει και συνάντηση. Έχω ζητήσει συναντήσεις με κάποιους συγκεκριμένους ηγέτες, Γαλλία, Γερμανία και τη Σουηδία. Η Σουηδία, γιατί είναι η προεδρεύουσα χώρα της Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα γίνονται όλα αυτά. Θα σας δώσω μια είδηση η οποία δεν γνωστή. Στις 13 Μαρτίου θα είμαι στην Αθήνα. Θα δω τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Το πρώτο ταξίδι. Ναι, θα δω την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά ειδικότερα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι για να συντονιστούμε όσον αφορά το Κυπριακό. Είχα την άποψη και πριν τις εκλογές, συνεχίζω να την έχω, ότι δεν πρέπει να αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές στην Τουρκία. Εξάλλου δεν ξέρω αν θα γίνουν όσο έχουν σχεδιαστεί, ενδεχομένως λόγω των σεισμών που έχουν γίνει, και με την ευκαιρία να εκφράσω τη συμπάθειά μου
και στον τουρκικό λαό αλλά και στους τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, κάτι που συζήτησα και σήμερα με τον κύριο Τσατάρ και εξέφρασα την ετοιμότητά μας να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν μέσα από αυτούς τους σεισμούς, άρα το κυπριακό. Δεύτερο, το μεταναστευτικό. Σήμερα βλέπαμε το νομοσχέδιο ξανά, το οποίο είναι έτοιμο. Το νομοσχέδιο πριν να πάει στη Βουλή, πριν να περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο, και αυτό ζήτησα σήμερα από τους συνεργάτες μας, να είναι έτοιμοι τις 2 Μαρτίου να σταλεί στη νομική υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. Χρειάζεται. Άρα 2 Μαρτίου θα πάρθει απόφαση να γίνει. Υπουργικό. Όχι, όχι. Θα σταλεί για νομοτεχνικό έλεγχο, θα έρθει για να μπορούμε να πάμε στη Βουλή. Mm-hmm. Το μεταναστευτικό είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Την ίδια στιγμή, η σύσταση και η λειτουργία της Προεδρίας, όπου προσδίδω ιδιαίτερη σημασία. Τι θα αλλάξετε, να σας πω τι θα αλλάξω. Ο Υφυπουργός παρά το Πρόεδρο θα ασχολείται αποκλειστικά με την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου. Συντονισμό και παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου. Είχα διαπιστώσει, το ανέφερα στην προεκλογική εκστρατεία, ότι λαμβάνονται πολλές αποφάσεις, έχουμε σχέδια δράσης, έχουμε διακηρύξεις, υστερούμε στην υλοποίηση όλων αυτών των αποφάσεων. Άρα θα γίνει μια επιτελική ομάδα κάτω από τον Υφυπουργό παρά τον Πρόεδρο που θα ασχολείται αποκλειστικά με το συντονισμό και την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, με εκπροσώπους επικεφαλής που θα έχουμε στο Προεδρικό, δημόσιους λειτουργούς. Δεν θα επιβαρύνουμε το κράτος, δεν θα επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό της Προεδρίας, με επικεφαλής από κάθε Υπουργείο, έτσι ώστε να είναι ο σύνδεσμος και να παρακολουθούμε καθημερινά την υλοποίηση. Άρα έχουμε ένα σώμα επιτελικό, ναι, ας το πούμε. Επιτελικό κάτω από τον Υφυπουργό παρά τον Πρόεδρο. Παρά το Πρόεδρο. Για μένα αυτό. Ο οποίος θα είναι. Ναι. Θέλετε όνομα? Υπάρχει όνομα, αλλά δεν θα το αναφέρω. Λοιπόν, να δούμε αν σας το κλέψουμε. Υπάρχει όνομα, δεν θα το αναφέρω. Κάνουμε λίγα 24 ώρα υπομονή. Σίγουρα. Άρα αυτό το στείνουμε τώρα. Άλλα σώματα που θα δημιουργήσετε στην, ναι, Προεδρία. Ένα άλλο σώμα το οποίο ετοιμάζουμε, την πρόταση ετοιμάζεται από 2 νομικούς, είναι το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για να κάνει συστάσεις στην εκτελεστική εξουσία για διορισμούς. Διορισμούς σε μικρατικούς οργανισμούς, άλλους διορισμούς, όπου το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα αξιολογεί, θα εκπροσωπούνται εκεί άτομα από την ευρύτερη κοινωνία, ακαδημαϊκοί και άλλοι, και θα κάνει συστάσεις στην εκτελεστική εξουσία, συστάσεις τις οποίες ως εκτελεστική εξουσία, αν δεν ακολουθηθούν, θα πρέπει δημόσια να δικαιολογηθούν. Μια άλλη ομάδα, και πάλι στο Προεδρικό, και επαναλαμβάνω, είναι από δημόσιους λειτουργούς, δεν θα επιβαρύνουμε, είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην ανάγκη να μην επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό. Η άποψή μου για τη δημοσιονομική πειθαρχία είναι εκεί και θα συνεχίσει να είναι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας. Είναι η σύσταση ενός σώματος νέων κάτω της ηλικίας των 35 ή μέχρι τα 35, όπου οι προτάσεις που θα πηγαίνουν στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν πάνε, ειδικότερα αυτές που αφορούν τους νέους, θα έχουν την άποψη αυτής της ομάδας. Εδώ θα αξιοποιήσω και τεχνογνωσία που υπάρχει στον Οργανισμό Νεολαίας. Υπάρχει πολύ καλή τεχνογνωσία από λειτουργούς που είναι εκεί και θα είναι στο Προεδρικό ακριβώς για να ασχολούνται με αυτό το θέμα. Είναι η νέα γενιά. Είναι κάτι το οποίο μέσα από την προεκλογική εκστρατεία το είδαμε ψηλά. Όταν είχε αναλάβει ο κ. Αναστασιάδης, είχε προχωρήσει και σε Συμβούλιο Οικονομίας. Αυτά θα συνεχίσουν. Το Συμβούλιο κάνει, εννοείται το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Το Δημοσιονομικό είναι άλλο. Είχε πει στην αρχή, αν θυμάστε, και είχε κάνει. Συμβούλιο Οικονομίας, αλλά και ένα Γεωστρατικό Συμβούλιο. Εσείς είχατε πει προεκλογικά. Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, όπου ξεκίνησε ήδη η προετοιμασία, η προεργασία, πώς θα λειτουργεί. Έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένο συμπολίτη μας και ετοιμάζει αυτή την προεργασία, όλα τα σχετικά κείμενα που αφορούν τη λειτουργία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Ναι, σας λέω, έχει ξεκινήσει ήδη. Είχα συνάντηση με τον επικεφαλής, αυτό που ανέλαβε να ετοιμάσει την πρόταση. Και έρχομαι στα εργασιακά. Δεν ήταν τυχαία η πρώτη μου επίσκεψη στη ΣΕΚ, δεν ήταν τυχαία η επίσκεψη μου στην ΟΕΒ. Έχω συναντήσει και τον πρόεδρο του ΚΕΒΕ. Έχω πάρει και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και επιστολή από την ΠΕΟ και θα έχω συνάντηση και με την ΠΕΟ. Υπάρχουν ανοιχτά θέματα στα εργασιακά, τα οποία θα ασχοληθούμε από την πρώτη μέρα. Να σας θέσω ένα που είναι και στην επικαιρότητα. Είναι η απόφαση χθεσινή του Υπουργικού Συμβουλίου για τη νέα στρατηγική απασχόλησης αλλοδαπών εργαζομένων από τρίτες χώρες. Η ΣΕΚ χαρακτήρισε αυτή την απόφαση ως πισόπλατη μαχαιριά. Ναι. Εσείς προτίθεστε να την ανατρέψετε, γιατί δεν υπήρξε ο διάλογος. Όλα τα θέματα που αφορούν τα εργασιακά θα μπουν στο τραπέζι για να τα συζητήσουν.
και αυτό το θέμα πρέπει να συζητηθεί, η άτα πρέπει να συζητηθεί. Έχουμε είναι απόφαση. Ναι, είναι απόφαση που έχει ληφθεί. Αυτή η απόφαση είτε μπορεί να εμπλουτιστεί, είτε μπορεί να μείνει ως έχει, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Υπάρχει ανάγκη. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ειδικά στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, στους χώρους εστίασης και ούτω καθεξής. Αντέδρασαν έντονα. Το έχω δει. Γνωρίζω τις θέσεις των συντεχνιών. Δεν είμαστε ακόμα κυβέρνηση. Από την 1η Μαρτίου έχουμε, και αυτό μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα θέματα, είτε αυτό αφορά την ΆΤΑ, είτε αυτό αφορά την τηλεργασία. Υπάρχουν αρκετά θέματα. Στο συγκεκριμένο θέμα, για μένα συνδέεται και με, και το ανέφερα. Θέλω να επαναλαμβάνω αυτά που έλεγα, συνεχίζω, είναι για μένα κλειδί αυτό, συνδέεται και με το μεταναστευτικό. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, πρέπει να κινηθούμε προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν έχω μελετήσει την στρατηγική, όσο έχει περάσει, να είστε σίγουροι ότι θα το πράξω. Ωραία. Θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω για το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας? Από Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο θα λειτουργεί ενισχυτικά και προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας, αλλά και προς το Εθνικό Συμβούλιο. Ένας στόχος είναι η αναβάθμιση του Εθνικού Συμβουλίου. Δηλαδή, να μην είμαστε εκεί, να πηγαίνουμε να λέμε αυτά που λέμε δημόσια, δηλαδή ο καθένας στις θέσεις, να έχει υποστηρικτικό λόγο και ρόλο προς το Εθνικό Συμβούλιο όσον αφορά το Κυπριακό, αλλά αγγίζει και πολλά άλλα θέματα. Σκοπεύετε να συγκαλέσετε Εθνικό Συμβούλιο πριν πάτε στην Ελλάδα? Όχι, όχι πριν την Ελλάδα. Μετά. Ο στόχος μου είναι να το συγκαλέσω μετά την επιστροφή μου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 23, όπου θα γίνουν και πρώτες επαφές με ξένους αξιωματούχους, έτσι ώστε να ενημερώσω. Και είπαμε ότι δεν έχουν κλειδώσει τα ραντεβού. Αυτή τη στιγμή, όχι. Ωραία. Σας αγχώνει η κατάσταση στη Βουλή που ένας πρόεδρος εκλέγεται με το πρόγραμμά του, όμως είναι αμφίβολο αν θα μπορεί να το εφαρμόσει, γιατί κάποια πράγματα εξαρτώνται από τις ισορροπίες στο Κοινοβούλιο? Θα ανακοινώσω την Δευτέρα στη Βουλή. Μακάρι να μπορούσα να δώσω τώρα την αποκλειστικότητα, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο σωστό να το ανακοινώσω όταν βρίσκομαι ενώπιον των βουλευτών, όταν βρίσκομαι στο Κοινοβούλιο τη Δευτέρα, μια νέα προσέγγιση της εκτελεστικής εξουσίας όσον αφορά την νομοθετική. Δεν θα ξεφεύγει του πλαισίου του Συντάγματος, αλλά θεωρώ ότι θα είναι ένδειξη της ετοιμότητάς μας για συνεργασία με τη Βουλή, με απόλυτο σεβασμό σε τυχόν διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις. Θεωρώ ότι μια προσέγγιση, δηλαδή, από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας. Θα το ανακοινώσω τη Δευτέρα. Άρα δεν μπορούμε να φέρουμε παράδειγμα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, ναι. Ανατρέπει αυτό που συζητήσαμε τώρα με τις ισορροπίες, τις πλειοψηφίες? Όχι, αλλά είναι μια ένδειξη από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας της σημασίας που προσδίδει στο Κοινοβούλιο, στα κόμματα, στους βουλευτές μας. Αλλάζει ο τρόπος επικοινωνίας και συνεργασίας. Αφορά και τον τρόπο επικοινωνίας, αλλά να μην νομίζω εδώ. Σεβαστό. Πώς βιώνετε την κατάσταση στο Δημοκρατικό Συναγερμό τις τελευταίες ημέρες? Πώς το βιώνετε εσείς? Κοιτάξτε, δεν ανέμενα, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν ανέμενα την αποχώρηση του κυρίου Νεοφύτου, η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα όσον αφορά τις υποψηφιότητες αλλά και το μέλλον του κόμματος. Η δική μου άποψη είναι ότι χρειάζομαστε ένα ισχυρό Δημοκρατικό Συναγερμό, ισχυρό Δημοκρατικό Συναγερμό και στο Κοινοβούλιο, αλλά και ως κυβέρνηση θέλουμε να εργαστούμε, να συνεργαστούμε με ένα ισχυρό Δημοκρατικό Συναγερμό. Θα αναμένω τα αποτελέσματα των εκλογών και στη βάση της ετοιμιγορίας των μελών του Δημοκρατικού Συναγερμού θα επιδιώξω να γίνει συνάντηση ακριβώς για να συζητήσω όλα αυτά τα θέματα. Τα συζήτησα και με τον κύριο Νεοφύτου. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συνάντηση, θα η εξέλιξη της οποίας δεν ανέμενα, σας το είπα. Ήταν έκπληξη για όλους το ναι, σε ήταν ποιο κλίμα έγινε. Δεν ανέμενα και ούτε προέκυπτε από τη συνάντηση που είχαμε την Τρίτη, μετά τη Δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Ναι. Τι άλλαξε? Δεν γνωρίζω, δεν μπορώ. Όταν δεν είναι το σωστό να μιλήσω. Εκείνη τη μέρα δεν συζητήθηκε κάτι τέτοιο. Άρα μόνο πολιτικά ζητήματα. Ναι, όχι, θέμα αποχώρησης του. Συζητήθηκαν, εκφράστηκαν και προσωπικές, αν θέλετε. Στο τέλος της ημέρας και εμείς που εμπλεκόμαστε στην πολιτική ζωή. Μιλήστε για εκείνη τη συνάντηση με τον κύριο Νεοφύτου που έγινε σε ένα άλλο κλίμα. Έγιναν. Δημιουργήθηκαν πικρίες, υπάρχουν αισθήματα, υπάρχουν απογοητεύσεις. Τα συζητήσατε αυτά? Συζητήσαμε και αυτά. Αλλά για το καλό, γυρίζουμε σελίδα. Έχουμε ενώπιον μας προκλήσεις. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Όταν είσαι στην πολιτική, δεν μπορείς να λειτουργείς με συναισθήματα όσον αφορά, αν θέλετε, είτε πολιτικούς σου αντιπάλους ή
άτομα τα οποία ήσασταν μαζί, είχατε μια πορεία γιατί μαζί και προέκυψε. Γιατί δεν υπάρχουν και συναισθήματα στην πολιτική. Υπάρχουν. Δηλαδή, όταν ακούς τα εξαμάξεις, όταν γίνονται πράγματα ενώ... Αυτό λέω. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν υπάρχουν. Εγώ λέω ότι υπάρχουν. Τι είναι σημαντικό είναι να τα συζητάς όπως τα συζητάς. Εκφράσατε κάποιο συγκεκριμένο παράπονο εκείνη την ημέρα? Συζητήσαμε και από τις δύο πλευρές. Ήταν μια ειλικρινή συζήτηση, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν θετικό. Δεν ανέμενα, επαναλαμβάνω, την εξέλιξη όπως την είδαμε με την παρέτηση του κ. Νεφίλ. Τι σας ενόχλησε ή στεναχώρησε περισσότερο μέσα στην προεκλογική περίοδο? Υπήρξαν διάφορα πράγματα, αλλά να σας πω, όταν θες να ηγηθείς μιας χώρας, δεν πρέπει να επηρεάζεσαι από το τι σε επηρέασε, τα αισθήματα που προκληθήκαν και ούτω καθεξής. Πρέπει να δεις μπροστά. Τώρα, να μπορεί σκεφτώ... όμως να ήταν η στάση ενός ανθρώπου σίγουρα, με τον οποίο εργαστείτε και να λέγατε δεν θα το θέλω αυτό. Υπήρξαν πράγματα τα οποία δεν θα ήθελα. Υπήρξαν πράγματα τα οποία με στεναχώρησαν ως άνθρωπο. Υπήρξαν πράγματα τα οποία με πλήγωσαν ως άνθρωπο. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις πολιτική. Αν θέλεις να ηγηθείς μιας χώρας, πρέπει να είσαι πάνω από όλα αυτά. Έχεις ενώπιον σου σοβαρότατες προκλήσεις, έχεις μια κοινωνία η οποία αναμένει από σένα. Δεν μπορείς να αφήσεις αυτά που έγιναν στην προεκλογική εκστρατεία να σε επηρεάσουν. Τελικά είστε μέλος στο Δημοκρατικό Συνέδριο και έχετε δικαίωμα να ψηφίσετε στις εκλογές? Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Είμαι του Δημοκρατικού. Μια δήλωση που έγινε προχθές από το κόμμα είναι σαν να μην είστε μέλος. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή να σας απαντήσω, αλλά ναι, είμαι μέλος του Δημοκρατικού Συνεδρίου. Το έχω πει στην προεκλογική εκστρατεία. Δεν έκρυψα ποτέ ούτε την πολιτική μου καταγωγή. Εάν διευκρινιστεί ότι έχετε δικαίωμα ψήφου. Ως πρόεδρος της Δημοκρατίας ενδεχομένως να μην είναι σωστό να συμμετέχω στην εκλογική διαδικασία. Πώς σας φαίνονται τα δύο πρόσωπα που διεκδικούν, η κυρία Ανίτα Δημητρίου και ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου? Χαρακτηρίζονται ως άτομα της νέας γενιάς πολιτικών. Είναι νέα γενιά του κόμματος. Και ότι αλλάζει... Είναι μεγάλη αλλαγή για τον Δημοκρατικό Συναγερμό και για το πολιτικό τοπίο. Είναι όντως αλλαγή για τον Δημοκρατικό Συναγερμό και όποιος από τους δύο επικρατήσει, εκείνο που θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι η κύρια έννοια είναι ένα ενωμένος χώρος, ένα ισχυρό κόμμα. Έχω την άποψη, γνωρίζοντας τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ότι θα είναι ισχυρός ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Υπήρξαν περιόδους πολύ πιο δύσκολοι για το κόμμα. Το σχέδιο Ανάν θυμάστε πολύ καλά. Και αμέσως το κόμμα στις εκλογές για ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήρθε πρώτο. Συνεργαστήκατε με κάποιον από τους δύο? Και με τους δύο τους γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Είμαι σαφώς μεγαλύτερος και από τους δύο, αλλά έχουμε σχέσεις, συνεργαστήκαμε σε διάφορα επίπεδα και όποιος και αν επιλεγεί από τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε άψο. Συζητήσαμε για το αν είστε μέλος του κόμματος και εσείς είπατε θα ήθελα να παραμείνω. Δεν μπορώ να παραγνωρίσω ή να πω ψέματα στον κυπριακό λαό. Δεν θα ήταν όμως πολιτική ανομαλία, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή... Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι μέλος ενός κόμματος, το οποίο όμως κόμμα να είναι στην αντιπολίτευση. Σας είπα προηγουμένως, για να το διευκρινίσουμε, ότι αν δικαιούμαι να ψηφίσω, δεν θα συμμετέχω. Ναι, ακόμη και η ταυτότητα του μέλους. Να... Αλλά ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει διαχρονικά αποδείξει μέσα από την πολιτική του ότι ήταν παρόν στις δύσκολες αποφάσεις, στήριξε την κυβέρνηση ή ήταν μέρος της κυβέρνησης ή ήταν στην αντιπολίτευση. Και αυτό θεωρώ ότι θα συνεχίσει και μετά την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του κόμματος. Εντάξει, ήταν κάπως διαφορετικό το ερώτημα που ήθελα να... Μπορείτε να το επαναλάβετε αν θέλετε. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αν αποκατασταθεί, θα είναι μέλος του ΔΣΥ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα ασκεί αντιπολίτευση. Και τα κόμματα που με στηρίζουν, κύριε Δημήτρη, αν διαφωνούν με μια πολιτική, φυσικά θα ασκήσουν αντιπολίτευση. Δεν χάνουν την αυτονομία τους επειδή με στήριξαν. Άρα λέτε, δεν... Ναι, ούτε εγώ χάνω την αυτονομία μου επειδή με στήριξαν κάποια κόμματα. Άρα θέλουν δεν να... πρέπει. Ξέρετε, και αυτό είναι το παράδειγμα στον ευρωπαϊκό χώρο, τον οποίο πρέπει κάποια στιγμή να ακολουθήσουμε κι εμείς. Υπάρχουν διαφορετική προσέγγιση. Ναι, να ασκηθεί κριτική, να είναι στην απέναντι πλευρά. Εγώ είμαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσω όλα αυτά. Ειδικότερα εκείνο που με ενδιαφέρει και εκείνο που θα εργαστώ σκληρά να πετύχω είναι να υπάρχει ένας συνεχής διάλογος και με αυτούς που συμφωνούμε και με αυτούς που διαφωνούμε. Θέλω να σχολιάσετε και μια μορφή που αφήνετε για το άτομο σας σε σχέση και με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, ότι στήριξε Νίκο Χριστοδουλίδη ο κύριος Αναστασιάδης, ειδικά ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή έκανε την προσπάθειά του για να στηριχθεί και από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Και αφήνεται η υπόνοια, η μομφή, αν θέλετε, ότι
θα είναι μια συνέχεια της διακυβέρνησης Αναστασιάδη η διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, και άρα και ο Αναστασιάδης θα μπορεί να κινεί νήματα με αυτόν τον τρόπο. Να σας θυμίσω ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης στην προεκλογική εκστρατεία του κ. Νεοφύτου στη Λάρνακα είπε ότι αν θέλετε τον Νίκο Αναστασιάδη να είναι στην εξουσία, ψηφίστε Βέρον Νεοφύτ. Γι' αυτό αναφερθήκα ανάμεσα στις δύο Κυριακές. Άρα ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτησή του την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Και αυτή ερμηνεύτηκε επί κύριο τρόπο. Πόσο βοηθούν τέτοιες δηλώσεις εκείνη τη στιγμή. Απαντώ στο ερώτημά σας το συγκεκριμένο. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του Προέδρου. Δεν πήγαμε προεκλογικά. Πήγαμε ανάμεσα στις δύο Κυριακές ήταν η αποφάση του κόμματος. Η αποφάση του κόμματος ήταν κατά συνείδηση. Άρα το κάθε μέλος του κόμματος κινήθηκε προς την κατεύθυνση που η δική του συνείδηση έλεγε. Κάποια μέλη, στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, ναι, επικοινώνησαν μαζί μου και στήριξαν την προσπάθειά μου. Κάποιοι άλλοι λειτουργούσαν σε συνεργασία εκεί με το επιτελείο του κ. Μαυρογιάννη. Ότι... εκεί με ενόχλησε περισσότερο από ότι με ενόχλησε την πρώτη Κυριακή. Γιατί την πρώτη Κυριακή υπήρχε ο αρχηγός του κόμματος. Άρα και δεν υπάρχει ένα άτομο ή στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού με τον οποίο επικοινώνησα, επιδιώκοντας ή επιχειρώντας να του αλλάξω την άποψη γιατί στηρίζει τον κύριο Νεοφύτου. Μιλούσα και το έχω πει και σε συνέντευξη στην Καθημερινή ότι μιλώ και με άτομα τα οποία δεν με στηρίζουν αλλά θεωρούν ότι αν κερδίσω τις εκλογές πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση ευρύτερης από εδώ. Τη δεύτερη Κυριακή με ενόχλησε περισσότερο. Πρέπει να το λέτε πω. Ότι για κάποιοι ανθρώπινο. Ήταν σε συνεννόηση με το επιτελείο του κ. Μαυρογιάννη. Ναι, συνεργάστηκαν με το επιτελείο του κ. Μαυρογιάννη. Δέχομαι την άποψη. Έχουμε δημοκρατία. Πώς το γνωρίζετε όμως ότι υπήρξε συνεργασία και όχι απλά στήριξη. Γνωρίζω. Όταν επικοινωνούσαμε με στελέχη ή μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού, το γνωρίζω. Στην Κύπρο είμαστε. Ήταν κάτι το οποίο δεν επιχειρώ με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι απόλυτο του δικαίου. Άρα τηλεφωνούσαν. Σε ανθρώπινο επίπεδο. Αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Ποιο τη στήριξη θα θέλατε να είχατε, έστω εκείνη την θα εβδομάδα. Ήθελα, αν ήταν εφικτό, το Δημοκρατικό Συναγερμό να αποφασίσει τη στήριξή μου. Επίσημα, αυτό θα ήθελα. Έστω και με το κατά συνείδηση. Ποια ήταν τα άτομα που είπαν Μαυρογιάννη ή δεν είπαν Χριστοδουλίδη και θα θέλατε να τα δίπλα σας. Δεν θα πούμε δημόσια. Υπήρξαν στελέχη τα οποία ήταν δίπλα μου και ήταν καθοριστική σημασία ο ρόλος τους στην δική μου εκλογή. Τελικά θα ενταχθείτε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ναι, υπήρξε συζήτηση ακόμη και από το ίδιο βράδυ των εκλογών. Θεωρώ σημαντικό να είμαι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Γιατί όχι σε μια από τις ομάδες των κομμάτων που σας στηρίζουν. Θεωρώ ότι τα κόμματα που με στηρίζουν είναι σε αυτούς τους χώρους. Άρα γίνεται εκεί μια δουλειά. Είναι σημαντικό να είμαι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω και μια σχέση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από το πρώτο βράδυ, αν θυμάστε, τις εκλογές μου επικοινώνησε μαζί μου. Συζητήσαμε και το συγκεκριμένο θέμα. Και είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα είναι σωστό και πιο ωφέλιμο για την πατρίδα μας. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, αφήνω κάποια άλλα θέματα για το τέλος, για να πάμε στο Κυπριακό και τη συνάντηση που είχατε σήμερα με τον κύριο Τατάρ. Θα ήθελα όμως να ανοίξουμε τη συζήτηση για το Κυπριακό με κάτι που λέγεται τελευταία, ότι θα υπάρξει ακόμη μια ευκαιρία στο Κυπριακό μετά τις εκλογές στην Τουρκία. Λέχθηκε και προεκλογικά, το ακούσαμε και μετεκλογικά. Ποιος μας το λέει αυτό? Το ανέφερα και εγώ αυτό. Και εσείς. Θέλω και... να είμαι δίκαιος και ειλικρινής. Μας το λένε οι εταίροι, μας το λένε οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί. Επίσης, αυτοί που μας το λένε, τι διαβεβαιώσεις έχουν λάβει από την Τουρκία? Παίζει ρόλο αν επανεκλεγεί ο κ. Ερντογάν ή η αντιπολίτευση? Και αν η Τουρκία τους έχει διαβεβαιώσει ότι θα δώσω ακόμη μια ευκαιρία? Με ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις? Ο ξένος ποιο παράγοντας. Είναι το αντάλλαγμα? Και θα πάρει το αντάλλαγμα απλά για να επιστρέψει στο διάλογο? Και αν ναι, αυτό δεν είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί να έρθει σε ένα διάλογο χωρίς ουσία? Γιατί το λέμε αυτό, ναι, ότι θα υπάρξει ακόμη μια ευκαιρία? Είναι εύστοχες όλες οι παρατηρήσεις σας. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ναι, ο διεθνής παράγοντας θεωρεί ότι μετά την ολοκλήρωση των εκλογικών διαδικασιών στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στην Τουρκία θα υπάρξει μια νέα προσπάθεια για το Κυπριακό. Και μπορώ να σας πω απόψε, αγαπητέ Ανδρέα, ότι υπάρχει και μια συζήτηση και ένας συντονισμός, αν θέλετε, μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς μπορεί να ξαναξεκινήσει η διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, να σπάσει το σημερινό αδιέξοδο. Και εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία, γι' αυτό δίδουμε την ιδιαίτερη βαρύτητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, πρέπει να αντιληφθούμε στο Κυπριακό ότι πρέπει να λάβουμε πρώτα
υπόψη μας το διεθνές πλαίσιο το οποίο καλούμαστε να κινηθούμε. Δεν είμαστε εμείς που επηρεάζουμε τις διεθνείς εξελίξεις, εμείς επηρεαζόμαστε από τις διεθνείς εξελίξεις. Άρα, ποιο είναι το πλαίσιο σήμερα? Το πλαίσιο είναι ότι έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία διαδραματίζει τον πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ουκρανία. Παρά το κόστος που πληρώνει, σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει πολύ τολμηρές αποφάσεις, είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας σε σχέση με την αντίδρασή της στην παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.